Ως ένα ξέφραγο, ο Αμπέλη χαρακτηρίζει τον χώρο του δυστυχήματος των δύο μοιραίων αμαξοστοιχειών στα Τέμπη, ο δικηγόρος πολυτραυματιών της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργος Μπαρτζόκης, ο οποίος καταγγέλει πως οποιοδήποτε μπορεί να πάει στο χώρο του δυστυχήματος και να πάρει κομμάτια από τα βαγόνια των τρένων χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο τόπος που έγινε το δυστύχημα των τρένων των Τεμπών είναι σήμερα ένας ακάλυπτος χώρος. Ο καθένας μπορεί να πάει εκεί πέρα και να αναζητήσει κομμάτια, συντρίμια των δύο μοιραίων τρένων της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Η περιφέρεια Θεσσαλίας δυστυχώς μετά από 5 με 7 ημέρες από το δυστύχημα ανακάτωσε όλη αυτή την περιοχή, έσκαψε δηλαδή γύρω στο ένα μέτρο, ανακάτωσε τα χώματα και πολλά από τα συντρίμια φύγαν αριστερά και δεξιά. Έχω στην κατοχή μου εγώ ιδίως μετά από επισκέψεις που έχω κάνει στον χώρο γύρω στα 7 κομμάτια. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι τη σειρώμενη πόρτα από μία πόρτα του μπλε τρένου που φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο στρατσαρίστηκε και μπήκαν και πέτρες και ίσως ή κάποια άλλα υλικά μέσα το οποίο πρέπει να ερευνηθούν και ο καθένας μπορεί να πάει και να πάρει οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να βρει. Ο κύριος Μπαρτζόκης μάλιστα ρίχνει ευθύνες στην περιφέρεια Θεσσαλίας για τον μπάζωμα του χώρου πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες, ενώ αναφέρθηκε μάλιστα και στην εισαγγελική παραγγελία που υπήρξε σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και επισημάνθηκε με την εισαγγελική παραγγελία και ζητούνται εξηγήσεις από την περιφέρεια Θεσσαλίας για ποιο λόγο μπάζωσε τον χώρο ουσιαστικά. Πάντως από την πλευρά τους, οι συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν τον αγώνα τους ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους της τραγωδίας και να μην μείνει καμία πτυχή της συγκεκριμένης υπόθεσης στο σκοτάδι.